Λαϊλά, νιώθω κιόλας ότι μπορώ να στηριχθώ πάνω σας, Δόκτωρ Κουκρόβιτς. Κουκρόβιτς. Είναι πολωνέζικο όνομα. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια από την ίδρυσή του και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, παρουσιάζει το έργο ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι. Μία μοναδική εμπειρία πρέπει να πω, γιατί το ότι κατάφεραν ερασιτέχνες το οποίο να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και πολύ καλό για όλους και για το μέλλον του θεάτρου. Η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου πρέπει να τη γιορτάζουμε εκεί που τη αρμόζει, δηλαδή στη σκηνή. Αυτός ήταν ο κήπος του Σεμπάστιαν. Μετά το θάνατο του νεαρού Σεμπάστιαν, η μητέρα του ζει ανάμεσα στα παράξενα φυτά του γιού της, αρνούμενη να δεχτεί την πραγματικότητα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του. Κάθε καλοκαίρι οι δυο τους ταξίδευαν μαζί για να γνωρίσουν τον κόσμο και για να μπορέσει ο Σεμπάστιαν να γράψει το ποίημα του καλοκαιριού. Το περσινό όμως καλοκαίρι για πρώτη φορά η κυρία Βέναμπλ δεν τον συνόδεψε εκείνη στις διακοπές του, αλλά η νεαρή ξαδέρφη του Κάθριν, που επομίστηκε το ρόλο που κατήχε μονοπωλιακά ως εκείνη τη στιγμή η κυρία Βέναμπλ. Εκείνο το καλοκαίρι ο Σεμπάστιαν πέθανε σε κάποια παραθαλάσσια τοποθεσία της Ισπανίας κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Δολοφονήθηκε με έναν πολύ φρικτό τρόπο. Δεν θα πω κάτι άλλο γι' αυτό. Εγώ δεν θέλω να το δεχτώ. Κατηγορώ την ξαδέρφη του Σεμπάστιαν. Σε όλο το έργο υπάρχει μια αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Και μέσα στην πλοκή προσπαθεί να βρει την αλήθεια, την πραγματική ιστορία ο γιατρός, κάνοντας έναν ορό αλήθειας στην ανιψιά. Και αποκαλύπτει την αλήθεια και έρχεται σε ένα μεγάλο δίλημα στο τέλος. Να συμφωνήσει, να δώσει δίκιο στην ασθενή του ή να πάει με τη θεία που του υπαγορεύει για με αντάλλαγμα χρήματα να κάνει τη λοβοτομή. Στην πορεία αλλάζει η μητέρα γνώμη, γιατί βλέπει ότι δεν είναι δίκαιο αυτό που πρόκειται να συμβεί στην κόρη της. Οπότε έχουμε αλλαγή, μια ανατροπή στον τρόπο της κυρίας Χόλι. Και βλέπουμε έντονα το ότι εκείνη την εποχή το χρήμα έχει δυνατή ισχύ. Επόμενες παραστάσεις 29, 30 και 31 Μαρτίου στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.